Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μεχνούδι να έχει σβήσει εδώ λίγο. Τι γίνεται, όλα καλά. Αυτό το άσπρο που βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι μαξιλάρι, γάτα είναι. Λοιπόν, και έχει και το Ζαν να κλαίγεται γιατί δεν παίζουν οι παίκτες και κάνουν αυτή τη συντήρηση που λέμε το load management κτλ. Και εδώ η λίστα με τους ανθρώπους που έχουν τραυματισμούς, δεν θα πω που χάνουν τη σεζόν, που είναι πάρα πολύ κρίσιμη, όλο και αυξάνεται. Ναι, ναι. Έτσι, να ξεκινήσουμε με κάποιον ο οποίος έχει από την προηγούμενη εβδομάδα και δεν είχαμε πει, ο Carl Anthony Towns, ο οποίος δεν ξέρω πώς θα χάσει τώρα αυτός, θα ξαναγυρίσει. Ένα μήνα λέει. Έκανε επέμβαση για μηνίσκο. σε ένα μήνα το ξαναβλέπουμε, λέει. Ναι, δεν πειράζει. Πάλι να παίξει, αποκλείεται. Playoff, μόνο playoff. Ναι, η Μινεσότα, ναι. Εμείς έχουμε προβλέψει ένα drop-off, δηλαδή ότι από το 1 θα πάνε στο 3. Αυτό έχουμε προβλέψει. Παρακάτω πολύ δύσκολο να του λέω να πηγαίνουν το 3. Έτσι. Κοίτα. Αλλά. Κρατάει τα μπόσικα ο φίλος μας ο Ant. Έδωσε νομίζω ότι ένα από τα highlight της χρονιάς. Έτσι, σε αμυντικό play και ένα παιδί μου από τα πιο ιστορικά αμυντικά play που έχουμε δει. Και buzzer beater. Ναι, buzzer beater αμυντικό. Δηλαδή φεύγει ο άλλος στον εφηδιασμό, πάει να κάνει το καλά με την Utah. Με την Ινδιάνα. Αυτή η ομάδα η οποία πάει να κάνει το lay-up για να δηλειώσει το παιχνίδι και σηκώνεται, όχι μόνο κάνει το κόψιμο και κοπανάει το κεφάλι πάνω στο Στεφάνι. Δηλαδή αυτό πόνεσε κανονικά. Πάρα πολύ θεματικό. Λοιπόν, πάει αυτό. Το χάσαμε τον Κατ. Άλλο. Κάτσε, περίμενε να πω και δύο κουβέντες ακόμα για τη Μινεσότα. Γιατί δηλαδή αυτό. Είναι σημαντικό development. Μη φοβάσαι, ρε φίλε, έχουν τον Κομπέρ. Μη φοβάσαι. Τους έχει ήδη στοιχήσει πάντα. Θέλω να μιλήσουμε για τη Μινεσότα. Γιατί χάσανε βέβαια χθες από τους Lakers, προχθές που δεν ήταν. Απλά, να μην χάσουν και μία φορά από τους Lakers. Ναι. Απλά ο Edwards βρίσκεται σε ένα φεγγάρι αυτή τη στιγμή που έχει. Από αυτό το match ήταν που έβαλε 44 πόντους. Στο επόμενο έβαλε 19, 25 και 37 με τους Clippers. Στη νίκη που είχαν χθες με τους Clippers. Κοίτα, εγώ αυτό το οποίο θέλω να επικεντρωθώ αρχικά. Καλά, στο μάτσο με τους Clippers ήταν καταπληκτικός και ο Conley. Και ο Νιλ. Πώς λέει, ο Αλεξάνδερ. Νίκη Walker. Ναι, ο Νικίλ. Ο Walker. Ο Walker. Αυτός. Αλεξάνδερ Walker. Νικίλ Αλεξάνδερ Walker. Λοιπόν. Και θα μιλήσουμε για τους Clippers σε λίγο. Λοιπόν, αλλά. Κοίτα, η διαφορά με την Μινεσότα αυτή τη στιγμή, δηλαδή άμα υποθέσουμε ότι ο Towns δεν θα είναι έτοιμος και να παίξει δεν θα είναι 100%, υπάρχει πρόβλημα γιατί αυτό το μεγάλο μας plus, το πλεονέκτημα, το οποίο το είχαμε βρει με το size, δεν υπάρχει πλέον άμα λείπει ο Κομπέρ. Και okay, ο Ναζερίτ είναι γαμάτος, δηλαδή δεν το συζητάω. Δηλαδή είναι από τους πιο φαν παίχτες του Wolves. Εντάξει, Ζανδρό, δεν συζητάω. Όταν μια ομάδα έχει 2-3 superstars, ξέρω εγώ, και ένα τυπάει, είναι ένα θέμα. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Ρε, παιδί μου, άλλη ομάδα, πες, ξέρω εγώ, έλειπε τώρα, ξέρω εγώ, προχθές ο Τζέι Ντάμπ, ξέρω εγώ, από την. Δεν το από την Οκλαχώμα. Δεν το ίδιο τώρα, δεν το ίδιο. Θα μπει, ρε, παιδί μου, ο Αϊζάια Τζο, κάτι θα πάει και θα έρθει. Είναι περίπου ένα superstar. Ένα superstar έχει ο Οκλαχώμα. Ωραία. Αυτοί έχουν τρεις. Έχουν τρεις. Βάζω και τον Κομπέρ γιατί ο Κομπέρ δεν μπορεί να μην είναι σούπερσταρ, κόστησε ένα κάρο πίξ και ένα κάρο λεφτά στον εαυτό του. Μπράβο. Ναι, το θέμα δεν είναι αυτό. Αυτό. Το θέμα είναι ότι. Καλά, δηλαδή η απόλυτη λιθιότητα. Το Cleveland. Ευρωπαϊκό. 100.000 πρόστιμο. Ποιο δεν περίμενε ότι ο Κομπέρ θα κάνει μια τέτοια βλακία. Την επέτειο, την ημέρα τη επαιτίου με τον COVID, με τα μικρόφωνα. Να πω κάτι. Μπορείτε να θυμηθείτε, δηλαδή out of your head, περίπτωση που να λείπει τόσο σημαντικό παίκτη σε μια ομάδα και αυτή η ομάδα να πηγαίνει all the way, να φτάνει δηλαδή με του τελικού τη λίγα. Σίγουρα υπάρχουν δηλαδή, εντάξει, αλλά δεν είναι τόσο πολλά τα περιστατικά. Και εκεί δίνει και το μέταλλο που έχει αυτή η ομάδα. Καταλαβες. Κοίτα, πάντως η Μινεσότα, ξαναλέω, αυτά τα ματσάρια τα οποία βλέπαμε ότι τα έχει, λόγω size, δηλαδή με, τη, ξέρω εγώ, με το Οκλαχώμα, ας πούμε. Έτσι. Με την Ινδιάνα. Μόνο με τον Κομπέρ θα τους κάνουν δηλαδή, τέτοιο. Το ξέρουμε το παραμύθι του Κομπέρ, το έχουμε δει από τη Γιούτα. Ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίζουμε. Με αυτό λέω ότι εδώ πέρα επιστρέφουμε πάλι στην Κομπέρ-Γιούτα φάση, πώς θα αντιμετωπίζουμε και είναι αλλιώς τα πράγματα από την περίπτωση. Πριν μπει εσύ στους τραυματισμούς, θα σου πω παίχτες οι οποίοι δεν είναι ineligible για awards. Ωραία. Οι οποίοι είναι εκτός δηλαδή, από τους τραυματισμούς που είχαν και παίζουν αυτή τη στιγμή. Ένας μόνο δεν παίζει, ο Embiid, έξω αυτός. Ο Καϊρή δεν μπορεί να είναι στα awards. Ο Butler, ο Donovan Mitchell. Ο Donovan Mitchell είναι μεγάλο πλήγμα γι' αυτό γιατί κάνει τρομερή χρονιά. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ. Ο Ράντλ λόγω τραυματισμού. Είναι ο Τζαμάλ Μάρεϊ. Βέβαια, είναι ineligible. Ο Πορζίγκης. Και ο Μπορζίνγκ. Και ο Μπράντλι Μπιλ. Εντάξει, ο Μπορζίνγκ τι βραβείο θα διεκδικούσε. Με ενδιαφέρεται. Τι μόνο NBA. Αυτό, αλλά δεν νομίζω τώρα. Ο Μίτσελ νομίζω πιο πολύ επιλύει. Όλοι αυτοί πάντως είναι ένα πλήγμα. Και ο Τζαμάλ Μάρι. Και ο Τζαμάλ Μάρι. Προχωράμε. Και ο Τζαμάλ Μάρι. Ναι, σωστά. Προχωράμε. Ειδικά άμα πάρουν το ένα seed. Δηλαδή. Κατόβλεπα. Αυτό που είπε για τον Έντουαρτ πάντως, αν και είναι καλύτερε του χρονιέ φέτο σε όλε σχεδόν τι στατιστικέ κατηγορίε ποσοστών, είναι λίγο.
τα τρίποντά του δεν είναι ακόμα σε καλό επίπεδο. Είναι κάτω από 37%. Δεν είναι όπως στην ταινία. Και ειδικά στο τελευταίο μάτς με τους Clippers έβαλε 2 στα 8. Δηλαδή είχε 25%. Που νομίζω ότι η απώλεια του Towns εκεί θα φανεί περισσότερο. Στο efficiency έξω από το τρίποντο. Κρίμα. Εμένα αυτό που μου δίνει ο Edwards, συμφωνώ με αυτό που λες, γιατί τα βλέπουμε και τα ποσοστά. Είμαστε σε μια εποχή που κοιτάμε τα ποσοστά και λόγω fantasy κτλ. Αλλά το eye test στον Edwards φέτος είναι τελείως διαφορετικό από άλλες χρονιές. Ναι, ναι. Τελείως διαφορετικό. Ότι είναι legit. Ότι δηλαδή είναι η ομάδα μου, πολύ... ότι εγώ είμαι και. Ναι, ναι. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στην τρίπλα. Πάρα πολύ. Σε ακραίο βαθμό. Καμία σχέση με το πέρσινο. Την περσινή του εικόνα, το τρίποντο παραμένει τα ίδια, αλλά είναι πιο, έχει περισσότερο, έχει νομίζω καταλάβει ότι είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Οριμότητα, αυτό θα έλεγα. Και, παίρνει... ότι και εμένα μου φαίνεται πιο ωριμός, ναι, και πιο συνειδητοποιημένος ότι είμαι το, είμαι ευθύνη, το franchise. Ναι, αναλαμβάνει την ευθύνη. Δηλαδή δεν είμαι ο ρούκι που ήρθε και είμαι feral piece. Να συμφωνήσουμε ότι στηρίζονται πάνω. Ότι έχει περάσει ο Τζα Μοράντα αυτή τη στιγμή σε αξία, δημοτικότητα και γενικότερα. Καλά, σίγουρα. Έτσι. Δεν είναι φαντάζομαι. Δεν είναι εύκολο. Όταν παίζει ο ένα και ο άλλο παίζει. Δεν είναι μικρή υπόθεση. Επίσης, να πω εγώ ότι ναι, μεν ο Τέιτουμ μπορεί να θεωρείται αυτή τη στιγμή στην ιεραρχία πιο πάνω από τον Αντ. Αλλά εγώ βλέπω στοιχεία στον Αντ τα οποία τον Τέιτουμ δεν τα βλέπω. Την ηγετικότητα αυτή δεν την έχει ο Τέιτουμ. Κοιτάξτε, προφανώς παίζει ρόλο και ο χαρακτήρα. Είναι λίγο αυτό που το ανθρώπου λε, κοίτα, εγώ. Αν μου έλεγες να διαλέξω ένα παίκτη να στήσω το franchise αυτή τη στιγμή, θα διάλεγα τον Tatum γιατί είναι πάρα πολύ νέος. Μπορεί να είναι πολλά χρόνια σε λίγα, να είναι πολύ νέος. Ναι, ναι. Αλλά είναι δύο πράγματα. Είναι το racist bias, ότι κάνει, παιδί μου, είναι πολύ πιο breakout το season του Ant. Και δεύτερο είναι αυτά τα πράγματα ότι ο Tatum, δηλαδή στην κρίσιμη ώρα, φέτος από ψηλό απογοητεύει. Να πω και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι παίζει ρόλο και η φανέλα. Δηλαδή θέλω να πω, έχει άλλες απαιτήσεις από τον αρχηγό και καλύτερο παίκτη των Celtics. Όπως και να το κάνουμε, ρε παιδί μου, η Celtics είναι ένα franchise το οποίο ό,τι καλό κάνει προσθέτει σε ένα legacy. Και άλλο να είσαι στη Μινεσότα, ναι, που δεν έχεις κερδίσει και κάτι, επίσης, ρε παιδί μου. Επίσης, αυτό, πάνω σε αυτό που λες, ο Tatum βρίσκεται γύρω από τους τελικούς εδώ και πολλά χρόνια. Και δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Είπαμε, οπότε, δικαιολογημένα είναι... θα είσαι αυστηρότερος από τον Tatum. Αυτό είναι το πιο πολυνίκες δίδυμο παιχτών που δεν έχει πάρει τίτλο στην ιστορία του NBA. Το λες. Το Brown Tatum. Τι λες, ρε φίλε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Άλλος, άλλη απώλεια. Λοιπόν, κοίτα, όλο αυτό ξεκίνησε. Είναι σαν να του πει ο διάλογο από τον τραυματισμό του Embiid στην πραγματικότητα. Δηλαδή, από το πιστεύω του Embiid. Μέχρι τότε λέγαμε πόσο. Σαν να πει ο διάλογο είναι στου Stars, όχι ναι, ναι, μέσα, ναι. Πόσο καλά πάει, ας πούμε, η φάση με το game. Το 65 game, ξέρω εγώ. Threshold. Πλέον έχουμε πολλού, όπως είπες και εσύ, Βαγγέλη μου. Μετά είχαμε. Τώρα δεν θα προσθέσει τη λίστα, τα φρέσκα, μέσα στην εβδομάδα. Ναι, ναι. Είχαμε τον Στεφ που του γύρισε ο Αστράγαλο. Που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ επίφοβος. Yeah. Για όποιον δεν θυμάται, ο Στεφ όταν ξεκίνησε την καριέρα του στο NBA, είχε συνέχεια προβλήματα μετά με τους αστραγάλους του και περιμένουν δεν να κάνει ποτέ καριέρα. Για όποιον δεν θυμάται, η ανταλλαγή ήταν Andrew Bogut for Steph Curry. Και ο Στεφ Κάρι θα πήγαινε στο Milwaukee, θα είναι δηλαδή συμπαίκτης μετά από μερικά χρόνια με τον Γιάννη και απέτυχε στο physical ο Στεφ Κάρι και τον στείλανε πίσω κορδελάκι και πήραν τον Μόντα Έλλης και γινόντουσαν πορείες έξω από το γήπεδο. Το τότε γήπεδο του Σαν Φρανσίσκο, τον Golden State Warriors, γιατί μας διώχνει το Superstar και κρατά το σαπάκι. Και μετά από μερικά χρόνια το σαπάκι έκανε Hall of Fame με τον Draymond Green. Καλά. Επίσης να πω για το Στεφ Κάρι ότι αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο το παπούτσι του δεν πούλησε τόσο πολύ. Γιατί ήταν φτιαγμένο για τους αστραγάλους του Στεφ Κάρι, για όλους τους υπόλοιπους που το φόραγαν ήταν ενοχλητικό. Ήταν δεν το έχω δοκιμάσει και έχω και ευπαθεί σε. Ήταν δομημένο έτσι ώστε να κάνει full support. Το οποίο για κάποιους παίχτες, φίλε, είναι περιοριστικό. Πάνω σε αυτό που είπες, εγώ άκουσα τον. Νομίζω τον Windhorst κάπου. Να λέει. Που είναι inside, εντάξει, το ξέρετε φαντάζομαι τον Windhorst. δεν τον είδε. Δεν τον Windhorst. Λοιπόν, ότι. Ο Στεφ φοράει κάτι από μέσα από τον παπούτσι. Φοράει extra layer. Πώς θα μιλήσω. Κάτι σαν μια εσωτερική μπότα, κάτι τέτοιο. Θα πάτω. Όχι, είναι το στραθράγαλο. Πώς θα μείνει εκτός. Κοίτα τώρα, έχει λείψει τώρα 2-3 παιχνίδια ήδη. Κοίτα, εδώ λέει 16 Μαρτίου. Ναι. Όχι, περιμένουμε ότι θα γυρίσει μέσα στην εβδομάδα. Ναι, ότι θα παίξει με τον Ντάλλας και θα πάει για το επόμενο. Ποια μάτς δεν έχει παίξει τώρα. Ποια μάτς έχει χάσει. Δεν είναι. Έχουμε χειρότερο. Έχουμε χειρότερους. Χάσαμε πρώτο. Βασικά, ναι, το βασικό πρόβλημα είναι ότι χάσαμε το match μέσα στο Chase από τους Spurs. Χωρίς τον Wemby. Ναι, αλλά. Δεν γίνεται αυτό. Θα πούμε σε άλλο
Ναι, είχαν ένα Wemby εκεί πέρα. Μετά κέρδισαν βέβαια του Spurs με το Wemby μέσα στο Σαν Αντώνιο. Και με τον Tracy Jackson David. Κάποιο τα έλεγε. Κάποιο τα έλεγε. Θα τα πούμε αυτά. Από έχουμε ξεχωριστό σύστημα. Θα τα πούμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα, πέραν του Steph, που σίγουρα αυτά τα μάτς τα οποία χάνει πρέπει να κάνουν τα πάντα οι Warriors. Δεν κινδυνεύουν να μείνουν εκτός play. Έχουν πέσει όπως πίσω. Δεν κινδυνεύουν να μείνουν εκτός play. Δεν θέλουν να είναι στο 10. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Όταν πα στο play, είναι πα στο play. Είναι πέντε μάτσα διαφορά τώρα. Δύσκολο. Λοιπόν, μετά είχαμε, στο play. Μετά είχαμε τον Μπενεδίκτο, τον Μαθουρίν. Μαθουρίν. Κρίμα το παιδί. Ο οποίο είναι off για τη χρονιά. Είχε ξεκινήσει πολύ καλά τη χρονιά. Το είχε βρει τελευταίο καιρό. Και η Ινδιάνα έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη χρονιά. Πριν και το Σιάκαμ δεν έχει γίνει αυτό που πιστεύω. Από το Σιάκαμ και μετά παίζουν χειρότερη μπάλα. Ναι. Λοιπόν... Έχει πάει ο Χαλιμπέρτον, δεν είπαμε την προηγούμενη φορά, δεν είχαν ξαναλέμε τα ίδια. Κάνει λάθη βασικά. Ναι, άλλος. Λοιπόν, μετά έγινε το σκηνικό με τον Σενγκούν. Ωραία. Που ο Σενγκούν του γυρνάει το πόδι. Το είδα. Το είδες. Ναι, αλλά το είδα μετά που έμαθα ότι δεν έχει τίποτα. Ναι. Μετά το είδα. Και πάλι μπορείς να το δεις όταν μαθαίνεις. Το είδα, αλλά εντάξει, όταν αφού είναι καλά, ξέρεις. Του γυρνάει το πόδι ο Στράγαλος σε πολύ ακραίο βαθμό. Και ευτυχώς γλίτωσε τα χειρότερα, δεν είχε κάποια ρήξη. Hyperextension λένε πως ήταν. Όχι, έπαθε χοντρό διάστρεμα στο Αστράγαλο. Μα φοβηθήκαν και για το γόνατο. Ναι, και bone bruise στο γόνατο. Ναι. Θα μείνει πολύ καιρό όμως έξω. Δεν θα μείνει, θα μείνει εκτός σεζόν, λέει εδώ. Ναι, λες. Όχι, το ESPN λέει out. Out για τη χρονιά. Δεν αστείευονται. Θα τον κάνουν shutdown. Ακριβώς. Καλά, αυτές δεν πάνε για κάτι. Δεν θα μπουν και στα play-in. Θεωρητικά το play-in είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να απειλήσει τους Warriors στο play-in. Και είναι κρίμα ρε εσύ, γιατί ο Σενγκούν είχε αρχίσει και... Έκανε όργια. Όχι, και ειδικά εκείνη την περίοδο που χτύπησε, είχε κάνει 2-3 μάτς. Είναι λίγο μετά με το κουμπανιά μάπο. Ναι, είχε κάνει 2-3 μάτς, ήταν πολύ δυνατά. Τον έχω στην Dynasty League μας στο Sleeper και αυτή τη στιγμή παίζω, είμαι στο δεύτερο γύρο αυτή τη στιγμή. Σε δεν παίζει, Βαγγέλη μου, συγγνώμη. Τι να κάνω, συγγνώμη. Έχω στο injury list μου τον Σενγκούν, τον Μωράντ και τον Μπέιν. Και πάμε γερά. Τον Μπέιν τελείωμα την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε λίγο παρακάτω, γιατί δεν έχουμε πει ακόμα το μεγάλο το όνομα. Λοιπόν, και έγινε το σκηνικό προχθές με τον Κουάι. Ναι. Που σε μια ανύποπτη φάση δεν καταλάβαμε ακριβώς τι έγινε. Τι έπαθε ακριβώς. Λοιπόν, εδώ λέει ότι ο Λέοναρντ έφυγε από το γήπεδο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού της Τρίτης και δεν γύρισε. Έφυγε. Βγήκε για τραυματισμό και δεν ξέρει στον πάγκο. Όπως είδαμε πριν, είπε στον τρέινερ I'm so done. Ναι. Και απλά σηκώθηκε και έφυγε. I'm so done for what? For the game ή for the season? Κοίτα, εδώ τον δίνουν day to day. Μα δεν φαίνεται να είναι σοβαρός τραυματισμός. Δεν φαίνεται να είναι καν τραυματισμός. Ναι. Δεν είναι τραυματισμός. Είναι κάτι δικό του. Του λέμε και περπατούσε δηλαδή. Κάτι έχει αυτός. Κάτι αισθάνθηκε αυτός. Τι φάση. Δεν ξέρω. Να κάνει και αυτός κανένα τσεκάπ. Βαριά η τσάντα της προπόνησης που κουβάλαγε και πήγε μέσα. Να κάνει και αυτός κανένα τσεκάπ. Λοιπόν, να μιλήσω. Και αυτό ζούμε. Ήταν καλό ο διοίκησε, παιδιά. Εγώ του ήθελα πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή πίστευα ότι φέτος μπορεί να είναι. Όταν λέμε ότι μπορεί να είναι, δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Δηλαδή να πάνε τελικούς. Γιατί είναι μία από τις πολύ. Ας πούμε τελικούς Δύσης. Δύσης, αυτό. Να πάνε τελικούς Δύσης. Ναι, αλλά με αυτή τη. Να γίνει, είναι μία από τις λίγες ομάδες του NBA που δεν έχουν πατήσει πόδι σε τελικούς NBA. Mm. Έτσι. Για παράδειγμα, οι Hawks δεν έχουν πατήσει πόδι σε τελικούς NBA. Mm-hmm. Αλλά, οι Timberwolves δεν έχουν πατήσει σε τελικούς NBA. Mm. Να πάνε σε τελικούς NBA. Δηλαδή, μία ομάδα η οποία έχει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, ακόμα και τα δικά μου, βρήκε με αυτά. Τα όγια που έχει να δώσει ένα συνοθήλευμα, δηλαδή με το Harden, Westbrook, Kawhi και Paul George, με 10 ψυχολόγους απ' έξω, με όλο αυτό το πράγμα, με τη φανέλα αυτή, με το βάρος για το καινούριο γήπεδο, με αυτόν τον πρόεδρο, βρήκε χημεία και παίζει τόσο ωραίο μπάσκετ και νικάει. Νομίζω ότι το crack in the hole θα ήταν αυτό. Θα ήταν δηλαδή ότι ένα απόγευμα θα σηκώνονταν ο Kawhi Leonard και θα έλεγε αυτή τη φράση. Η φράση αυτή μπορεί να είναι I'm done for the game, για να το ξαναδούμε, δηλαδή την ώρα που να βλέπετε αυτό εδώ το segment. Τι έπαθε όμως, θα μας πει κανένας. Δεν έπαθε τίποτα. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Ευαγγέλη, τώρα. Δεν είναι καλά. Το στήθος του κάτι είχε. Το στήθος του. Στην πλάτη λέει. Και εγώ. Με σπασμούς πλάτης και εσύ. Δηλαδή συμπάσχω, φίλε. Οι γιατροί λένε. You are out και φεύγεις. Οι γιατροί λένε ότι σε έναν ανθρώπινο οργανισμό, κατά τη διάρκεια τη ζωή του, η 100% απόλυτη υγεία χωρίς να υπάρχει το παραμικρό ιατρικό θέμα δεν υφίσταται.
Κάποια στιγμή πάντα κάτι τα έχει. Ναι. Έτσι, το έχει πει και ο Χάος αυτό σε επεισόδιο. Έτσι. Άρα, ο Άι Λέοντα, ο οποίο έχει βγει και έχει δηλώσει ξεκάθαρα από όταν είχε αυτό το περιστατικό, ότι εγώ για να παίξω πρέπει να είμαι 100% και όχι 98% για να μπω μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Α, εδώ βρήκαμε δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί ψυχολογικά να το χάλασε. Ωραία, εντάξει. Οι Clippers μετά το All Star Break είναι σε φάση σαν να έχουν ξενερώσει με την πάρτι του. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, δεν πάνε καλά. Είναι εγώ 7-7. Όχι, ξέρω τι γίνεται. Sorry, δεν το είπα. Τραυματίστηκε ο Westbrook. Τραυματίστηκε ο Westbrook και στο χέρι του, και το οποίο σημαίνει ότι αυτό το δυναμό από τον πάγκο που μπήκε μέσα και του τσίτανε όλου. Είναι η κόλλα που εξασφαλίζει. Μα είναι. Αυτό είναι ο ρόλο του. Δηλαδή, και το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ανταυτού μπαίνει ο Bones Highland. Ο οποίο είναι, ξέρω εγώ, το ακριβώ αντίθετο. Είναι σε φάση. I'm gonna get mine, ξέρω εγώ, και χέστε τι θα κάνετε εσεί, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εδώ που με βάλατε. Θα βάλω 12 πόντους, ξέρω εγώ, με 7 προσπάθειες. Μου είχες πει κότσο ότι θα είμαι βασικός, να κοιτήσω μια και δεν είμαι. Λοιπόν, έτσι, δηλαδή, όλοι ξέρουμε τι διάτομα. Ο Τζορτζ έλειπε επίσης. Ναι, γύρισε τώρα προχθές. είχε μια καλή μονομαχία, αλλά τελικά τον κέρδισε κατά κράτηση ο Έντουαρτς. Αλλά ναι, γενικότερα δεν περνάμε καλά αυτή τη στιγμή στο LA. Και, ξέρεις, και το αφήγημα αυτό ήταν καταπληκτικό, έτσι. Θα ήταν καταπληκτικό. Τώρα, προφανώς δεν το τελειώνουμε. Όχι, μην ακούτε το Βαγγέλιο ότι τελείωσε για τη χρονιά, ξέρω εγώ. Εγώ είμαι πάρα πολύ απεσιόδοξος. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Westbrook είναι το βαρόμετρο. Δεν ξέρουμε. Το βαρόμετρο πιστεύω είναι ο Λέοναρντ. Δηλαδή, επειδή μου ο Λέοναρντ είναι σαν. Μα παίζει ο Λέοναρντ. Δηλαδή, τελευταίο καιρό παίζει και είναι. Δηλαδή, τα ποσοστά του, α πούμε, τελευταίο απεντά το All Star Break είναι τραγικά. Ξέρεις τι μου θυμίζει ο Κουάι Λέοναρντ. Δηλαδή, off a cliff. Έχει δει κάτι ταινίε. Που είναι, ξέρω εγώ, ένας ήρωας, όχι βασικός ήρωας, όχι action movies, ο οποίος λες δεν μπορεί να είναι τόσο χαρούμενος, θα την κάνει τη μαλακία. Θα πάει στο καζίνο και θα παίξει όλα τα λεφτά, θα κερατώσει τη γυναίκα, ξέρω εγώ, με την οποία πηγαίνει πάρα πολύ καλά εσύ. Αυτός είναι ο Κουάι Λέοναρντ. Είναι ο οποίος δεν μπορεί αυτή τη χρονιά την οποία παίζει πάρα πολύ καλά, δεν έχει τραυματισμούς, έχει πιάσει το όριο παιχνιδιού κτλ. Κάτι θα πάει στραβά, κάτι θα του χαλάσει. Αυτό είναι το όλο θέμα. Τι να σου πω, Βαγγέλη. Δηλαδή, είδε και το Λου στην συνέντευξη, ήταν πάρα πολύ προβληματισμένο γενικότερα. Ναι, φίλε. Να σου σκόνει τραφέδι ο franchise player σου που τον πληρώσαμε κιόλας, έτσι. Μόλις τον πληρώσαμε. Κατονίκησε και ένα-δύο χρόνια σίγουρα. Και να φεύγει από το γήπεδο. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν ότι ήρθε με κοστούμι στο τέτοιο. Μήπως ήταν το νούμερο 2. Γιατί φοράει και το νούμερο 2 στη φανέλα. Γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουμε ιστορία από το NFL με τον Lamar Jackson. Έχουμε τον Ball Pierce με το ηρωικό αναπηρωτικό καρεκλάκι. Μήπως ήταν ένα τέτοιο περιστατικό. Και το παιδί είχε φάει κάνα σουβλάκι χαλασμένο, ξέρω εγώ, και έπρεπε να πάει. Δηλαδή είναι αυτό. Να σου πω, δεν το είδα για κάτι τέτοιο. Για... Πήγε... Όχι, δεν φάνηκε. Και πήγε στη τουαλέτα και κόλλησε εκεί πέρα. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε σπίτι του, να ξέρει. Ναι, μπορεί. Είναι μερικοί οι οποίοι πρέπει να πάνε στο τουαλέτα σπιτιού του. Δεν του ενδιαφέρει ακόμα και το καλύτερο ξέρω. Μπορεί να ήταν έτσι. Λοιπόν, στην ουσία του πράγματο, δεν βλέπω κάποιο τρόπο με τον οποίο οι Clippers θα ανεβούν πάνω από την θέση στην οποία βρίσκονται τώρα. Παρακάτω μπορούν να πάνε. Δηλαδή το 1-2-3 νομίζω πω έχει κλειδώσει. Απλά δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Θα το πούμε στο επόμενο για του από κάτω. Αλλά ένα ματσάπ με του Pelicans αυτή τη στιγμή θα. Μοιάζε πολύ ωραίο για τους Πέλικανς. Πολύ ενδιαφέρον. Και για τους Πέλικανς πολύ ωραίο θα ήταν. Δεν ξέρω αν τελειώσετε με τους τραυματισμούς. Δεν έχετε πει τον έναν τραυματισμό, το πιο σημαντικό. Παρακαλώ. Ο Μπεν Σίμονς ανακοινώθηκε ότι θα είναι off. Out for season. Εγώ πιστεύω ότι θα το λέγαμε στο Around the NFL. Μα είναι στους τραυματισμούς, το σέχνει αυτό. Δεν μπορεί να μην υποθεί. Πάνω που γύρναγε. Πάνω που είχε γυρίσει. Και λέει γυρνάω, είμαι έτοιμος, ατυχία πάλι. Καλά, σε άλλη Dynasty λέει και έχω στήσει πάνω στον Ben Simmons. Έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν θα μπορούσε να χωριέμαι. Όποιος έχει επενδύσει πάνω στον Ben Simmons, συμπεριλαμβάνομαι και τις αγαπημένες μου ομάδες από τον Brooklyn, είναι από την συναχωρία. Και θα αναζητήσει ειδικό για τη μέση του, γιατί ακόμα δεν έχει βρει τον τρόπο να γίνει καλό. Ωραία, ακούστε με λίγο. Ακούστε. Καλά, εντάξει. Μια ψυχή σε αυτή την εκπομπή είχε κάνει μια πολύ καυτή πρόβλεψη. Να βάλει το βίντεο να παίξει. Έτσι, με το τι είχαμε πει πριν το καλοκαίρι για τον Ben Simmons, που είχε πει εσύ ότι περιμένει μέχρι και να είναι comeback player of the year κτλ. Ναι. Έπαιξε 15, έπαιξε 15 παιχνίδια παραπάνω από όσα είχα προβλέψει. Να του. Πόσα παιχνίδια έπαιξε συνολικά? 15. Είχα προβλέψει να παίξει 0. Λοιπόν. Κάτσε, κάτι το οποίο δεν αναφέραμε είναι ότι είναι out εδώ και καιρό επίση και οι δύο του Cleveland. Και ο Mobley και ο Mitchell. Σωστά. Ναι. Ο Mitchell νομίζω. Έμεινε έξω από τα βραβεία. Ναι. Ο Μίτσελ νομίζω ότι είναι πιο κοντά από ότι ο Μόμπλε έπαθε. Κοίτα, ο Μίτσελ δεν είναι day to day, αλλά είναι πιο πιθανός να επιστρέψει σε κάποιο από τα επόμενα μάτς άμεσα. Ναι. Ο Μόμπλε έβγαλε την μπότα που φόραγε για να τον βοηθάει για τον τραυματισμό.
Οπότε περπατάει πλέον με, περπατάει με κανονικό πόδι. Βάλε μέσα σε αυτούς και τον γύρισαν τον Νόμπι. Έτσι, βάλε τον Ράντλ που είναι ακόμα. Γύρισαν τον Νόμπι. Ναι. Και ο, τον Πιτζηρικά τον Χόξ να πούμε. Σαντίκ Μπέι, ποιο του αντίκτυπε. Α, τέλειο. Τέλο για αυτό το σώμα. Τέλο. Δεν γυρνάει. Ο Τζέιμ Τζονσόν. Γυρνάει. Γυρνάει. Εντάξει, οι τραυματισμοί παιδιά είναι πολύ μεγάλο. Εγώ άκουσα κάτι άλλο για τον Τζέιμ Τζονσόν πάντω. Άκουσα ότι σκέφτεται πάρα πολύ να τον κάνουν σαν down. Το σκέφτονται. Αλλά γύρισε, γύρισε. Όχι, δεν γυρίσει ακόμα. Ναι, θα γυρίσει, πώ να το πω. Okay. Μπορεί να παίξει κάποια παιχνίδια για να πούνε. Okay. Θα δούμε. Έχουμε και τον Ντέντρε Χάντερ, άλλωστε. Ναι, προφανώ. Πάντω, νομίζω ότι φέτο περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά αυτοί όλοι οι τραυματισμοί, ειδικά σε αυτή την περίοδο που είμαστε μέσα Μαρτίου, που έχουμε ακόμα κανένα μήνα, πώ έχουμε κανονική περίοδο, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικοί και γι' αυτό κάνουμε και ολόκληρο σεγμέντ για αυτό το πράγμα. Mm. Διότι θα καθορίσουν όχι μόνο το seeding που θα πάρουν οι ομάδε, αλλά και το πώ θα μπουν δηλαδή, μέσα στα playoff. Κοίτα, στην Ανατολή. Τα πράγματα είναι ψηλό. Θα τα ξέρουμε πώ θα κάτσουν τελικά η μπίλια, έτσι. Δηλαδή. Οκ, okay, θα παίξει εκεί πέρα Cleveland, Knicks, Bucks, ήταν μία ή άλλη, ξέρω εγώ. Στη Δύση γίνεται τη πόπη. Δηλαδή, τελειώνουν χρονιές, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν πέσει με το λάθος match-up, στα play-off θα τελειώσει. Δεν το συζητάμε. Ωραία. Και πάρα πολύ ενδιαφέρον play-in tournament στη Δύση. Αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο, και επειδή Γιάννη, το λέει ο Γιάννης, κάνει την πάσα για το επόμενο segment.